καλύτερη ενημέρωση. Και συνεπώς πιστεύω ότι θα μου δοθεί η δυνατότητα να έχω μια πληροφόρηση μέσα από όλα αυτά που προκύπτουν βάσει δημοσιογραφικών πληροφοριών. Σας ανησυχούν πράγματα και καταστάσεις? Ακούστε, εγώ λέω το εξής. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή να μην δημιουργούνται υπερβολικές προσδοκίες για την προοπτική των συνομιλιών. Έχουμε κάποια δεδομένα. Έχουμε ένα τουρκοκύπριο ηγέτη, ο οποίος είναι γνωστός για τις διαχρονικές θετικές, θα έλεγα, θέσεις του σε ό,τι αφορά την ανάγκη λύσης του κυπριακού προβλήματος. Μένει αυτό να αποδειχθεί στην πράξη, να δώσει δείγματα γραφής. Το δεύτερο, που είναι πολύ πιο σημαντικό βέβαια, είναι ότι εξακολουθεί να ισχύει αυτό που λέμε για δεκαετίες μετά την τουρκική εισβολή. Ότι δηλαδή το κλειδί της λύσης βρίσκεται στην Άγκυρα. Και συνεπώς, εκείνο που έχει σημασία, μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη σημασία από τους διάφορους διαλόγους που αναπτύσσονται στο εσωτερικό μέτωπο, είναι να υπάρξει μια κινητοποίηση, δράση, πρωτοβουλίες όλων μας σε διεθνές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να στραφούν πιέσεις προς την Τουρκία ή να χρησιμοποιηθούν επιρροές από εκείνους που είναι σε θέση να ασκήσουν επιρροές πάνω στην Τουρκία, ώστε να διαφοροποιήσει την μέχρι τώρα αδιάλλαχτη στάση στο Κυπριακό. Ναι, αλλά παλεύουμε δεκαετίες με την ίδια συνταγή. Διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, χωρίς να έχουμε καταφέρει οτιδήποτε. Είναι καιρός να αλλάξουμε την πολιτική ή τη λύση την οποία ψάχνουμε? Αυτά έχουν συζητηθεί σε έκταση στο Εθνικό Συμβούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2009 το Εθνικό Συμβούλιο ομόφωνα, επαναλαμβάνω, ομόφωνα έχει καταλήξει στη μορφή και το περιεχόμενο της λύσης, ανεξάρτητα από την ονοματολογία και το επίθετο, τον τίτλο που θα φέρει αυτή η λύση. Ας ενδιαφέρει λοιπόν το περιεχόμενο, και αυτό το περιεχόμενο έχει καθοριστεί. Και αυτή η απόφαση ομόφωνη του Εθνικού Συμβουλίου μπορεί και πρέπει να αποτελέσει την βάση μιας πλατιάς εθνικής λαϊκής ενότητας και σε επίπεδο ηγεσίας, αλλά και σε επίπεδο λαού. Αντί λοιπόν να αναλυσκόμαστε σε συζητήσεις για τον τίτλο και την ονομασία της λύσης, ας επικεντρωθούμε στο περιεχόμενο και ας προβάλλουμε τις βασικές αρχές, ιδίως προς το εξωτερικό, επί των οποίων θα πρέπει να βασίζεται οποιαδήποτε λύση του κυπριακού προβλήματος. Θα χρειαστούν θυσίες για οποιαδήποτε λύση που θα προκύψει? Μα ο κυπριακός ελληνισμός είναι σε μια διαδικασία θυσιών και μαρτυρίων εδώ και δεκαετίες. Δεν ξέρω τι εννοείται όταν λέτε για θυσίες, αλλά εάν εννοείται ότι θα πρέπει να παραβιαστούν πράγματα για τα οποία μέχρι τώρα ανθρώπινα... δεν βάζαμε νερό στο κρασί μας, ήταν οι κόκκινες γραμμές και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Ανθρώπινα δικαιώματα, ναι, θεμελιώδεις ελευθερίες, ευρωπαϊκό κεκτημένο, κατάργηση των αναχρονιστικών εγγύσεων του 1960, απομάκρυση των επίκων. Όλα αυτά είναι, πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα. Ελπίζω ότι ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που διορίστηκε από τον κύριο Γιούγκερ πρόσφατα, θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο. Και όχι το ρόλο που διαδραμάτιζε τα τελευταία χρόνια, που ήταν ένας ρόλος αόρατος. Ότι πράγματι θα επιβλέπει, θα επιστατεύει, θα εποπτεύει, θα επαγρυπνεί ότι οι όποιες πρόνοιες της λύσης συζητούνται είναι συμβατές με αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκό κεκτημένο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα κρίσιμα νομοσχέδια. Ξεκινάμε από αύριο, οι εσωτερικών με την οικονομικών, ναι. 27, δηλαδή αύριο, Αυγούστου, θα συνέλθουν οι επιτροπές οικονομικών και εσωτερικών από κοινού για να συζητήσουν αυτό το νομοσχέδιο για τους εγκλωβισμένους αγοραστές. Θα συνέλθει η Ολομέλεια της Βουλής ακριβώς στις 3 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να συζητήσει αυτό το νομοσχέδιο, και θα προχωρήσουν πλέον οι επιτροπές να συνέρχονται από το τέλος Αυγούστου κανονικά, και στις 17 Σεπτεμβρίου θα είναι η πρώτη τακτική συνεδρίαση του σώματος. Ταυτόχρονα θέλω να πω ότι στις 15 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει σε ειδική κλειστή συνεδρία τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και προφανώς για τις εν εξελίξει ευρισκόμενες διαπραγματεύσεις. Έχω ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ενημερώσει το Σώμα, γιατί πιστεύω ότι είναι αδιανόητο η Βουλή των Αντιπροσώπων, που είναι το κατεξοχήν όργανο λαϊκής κυριαρχίας, να βρίσκεται στο σκοτάδι, ανεξάρτητα αν
συνεδριάζεται Εθνικό Συμβούλιο ή τη σύσκεψη. Άρα θα είναι 8-9 αρχηγών κομμάτων. Κρίσιμοι μήνες, γιατί θα έχουμε και εκλογές. Μάιο, βουλευτικές, σωστά. Ασφαλώς. Ναι. Συμπληρώνεται η πενταετία, συνεπώς τον Μάιο είναι προγραμματισμένες οι βουλευτικές εκλογές για την εκλογή της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Χωρίς οποιαδήποτε παράταση, χωρίς να έχουμε και ταυτόχρονες εκλογές δημοτικές ή οτιδήποτε άλλο. Δεν προβλέπει το Σύνταγμα οποιαδήποτε παράταση. Αυτό που έγινε την δεκαετία του 1960 βεβαίως ήταν με επίκληση του δικαίου της ανάγκης. Προσωπικά δεν βλέπω να υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή, για να υπάρξει επίκληση του δικαίου της ανάγκης προκειμένου να υπάρξει μετακίνηση χρονική των εκλογών. Ούτε σε ό,τι αφορά τις εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης έχει ληχθεί οτιδήποτε από την εκτελεστική εξουσία, ότι δηλαδή θα μπορούσαν να διενεργηθούν ταυτόχρονα με σκοπό την αποφυγή ταλαιπωρίας ή την εξοικονόμηση χρημάτων. Θέλω να πω επίσης ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ένα πρόγραμμα πολύ εντατικών επαφών στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διπλωματίας. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο Μιλών, θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για μια εβδομάδα για ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την διάσκεψη των προέδρων των κοινοβουλίων παγκόσμια στο Μέγαρο των ΗΕ, όπου θα κηρύξει την έναρξη ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, ο Μπαν Κι Μουν, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ΗΕ και ο πρόεδρος της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης. Θα είναι εκεί πέραν των 150 προέδρων κοινοβουλίων και έτσι θα μου δοθεί η δυνατότητα να αναφερθώ και στο Κυπριακό, τόσο στην ομιλία που θα καταθέσω, αλλά και στις επαφές που θα πραγματοποιήσω. Επίσης, θα έχω μια επίσκεψη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Κνέσετ στο Ισραήλ και επίσης θα συνέρθει και η διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων των μικρών κρατών της Ευρώπης. Μάλτα, Μονακό, Λουξεμβούργο, Λίχτεστάιν, Κύπρος βεβαίως. Και εκεί θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οικονομική κρίση και θα υπάρξει επίσης η δυνατότητα να γύρω το Κυπριακό. Είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος και οι κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες που μετέχουν στα διάφορα διεθνή και περιφερειακά κοινοβουλευτικά φόρα θα πλαισιώσουν την προσπάθεια ακριβώς μιας διεθνούς και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσης για την ανάγκη μιας σωστής, δημοκρατικής και ευρωπαϊκών προδιαγραφών λύσης του Κυπριακού. Να είστε καλά, κύριε Μύρο. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Το ρεπορτάζ ετοίμασε η Αθήνα Χάλκου. Τέλος, στην αγωνία των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση διεκδικώντας θέση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόμενοι πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου,